Τάρτα σοκολάτα με πορτοκάλι. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια ζάχαρη, 520 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 340 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 30 γραμμάρια βούτυρο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Για τη ζύμη θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια βούτυρο, 180 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 550 γραμμάρια αλεύρι, 2 αυγά, 1 τεμάχιο φρέσκια βανίλια, λίγο αλάτι. Πάμε λοιπόν για τη σούπερ τάρτα σοκολάτας. Δημήτρη, αρχίζουμε με... Σε είδα. Εντάξει, καταρχήν να πω ότι τους έχω κεράσει όλους. Σε είδα. Λοιπόν, αυτό από εδώ λοιπόν καλύτερα. Το παίρνω αυτό η σοκολάτα γιατί δεν Κρίστια, βλέπω να μένει. Ένα διαχωριστικό παρακαλώ. Ένα διαχωριστικό. Ένα ακόμα. Καλό παιδί. Λοιπόν, Δημήτρη, να ασχοληθούμε πρώτα με τη ζύμη. Λοιπόν, να φτιάξουμε πρώτα τη ζύμη. Μπράβο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ένα καλό μυστικό για τη ζύμη. Πες μας. Ότι τη φτιάχνουμε και την αφήνουμε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσουμε γιατί μετά δεν κρατάει στο ψυγείο για λίγη ώρα, γιατί μετά διατηρεί καλύτερα το σχήμα της. Πάμε και θα μας τα πεις αυτά, θα μας πεις όλα σου τα μυστικά. Πάμε προς το παρόν. Γιατί εμείς αυτά θέλουμε, μυστικά, ωραία. Λοιπόν, αρχίζεις πρώτα με τα βουλάκια. Ρίχνουμε μέσα τα βουλάκια και είναι πολύ απλή διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να αρχίσουμε... Είναι μια ζύμη αυτές της ζύμη σαμπλέ, ας πούμε. Ζύμη σαμπλέ, μπράβο. Πολύ νόστιμη, τραγανή. Βούτυρο, εναλλακτικά. Εναλλακτικά, ναι, μπορούμε, αλλά για μένα, στη δική μου γεύση το βούτυρο έχει καλύτερη απόδοση. Έτσι, λίγο παραπάνω. Είναι λίγο, ναι, πιο. Εσύ πώς έγινες ζαχαροπλάστης, Δημητρή? Έχεις παράδοση οικογενειακή ή σου ήρθε, ας πούμε? Όχι, τίποτα. Από πού κατάγεσαι? Τυχαία, η καταγωγή μου είναι από την Καλαμάτα. Α, μάλιστα. Γεννημένος, βέβαια, στην Αθήνα, αλλά... Ωραία, πες μου τώρα τι κάνεις. Λοιπόν, βάζουμε τα αυγά, θα ρίξουμε τη ζάχαρη άχνη. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να ανακατέψουμε τα υλικά. Βάζεις τίποτα παραπάνω. Ζάχαρη άχνη, ε? Ναι. Έχει αρκετή. Ζάχαρη κρυσταλλική, όχι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε απλά γιατί η κρυσταλλική. Βάζεις ζάχαρη άχνη. Η ζάχαρη άχνη στο ζυμάρι το βοηθάει και δεν είναι καλύτερα από τη μία. Ναι. Αν βάλουμε ζάχαρη κρυσταλλική, η ζάχαρη κρυσταλλική θα λιώσει την ώρα του ψησίματος και θα μείνει πολύ νοπό το ζυμάρι. Δεν υπάρχει λόγο. Η άχνη έχει ίδια θερμιδική αξία. Στεγνώνει πιο καλά το ζυμάρι. Συγγνώμη. Στεγνώνει πιο καλά το ζυμάρι. Ακριβώς. Πολύ καλή συμβουλή αυτή. Έχει ίδια θερμιδική. Το κάνουμε και εμείς. Θα βάζουμε ζάχαρη άχνη από εδώ και πέρα. Ένα κουταλάκι μπορεί. Πες μου, βεβαίως. Έχει ίδια θερμιδική αξία, παιδιά. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Η ζάχαρη άχνη είναι απλά θερματισμένη ζάχαρη κρυσταλλική. Νομίζω ότι έχει μέσα και κάποια συμπληρώματα από κάποια άμυλα. Έχει μόνο πολύ μικρό ποσοστό. Ελάχιστη ποσότητα. 1-2% ίσα-ίσα για να μην σβολιάζει. Να μην υγροποιείται. Να μην υγροποιείται. Να μην υγροποιείται. Τίποτα. Εδώ τα φωτιστήρια τώρα τρελαθούμε. Ωραία, για πάμε. Θα σας ετοιμάσω εγώ τη βανίλια εδώ. Ναι, να ανοίξουμε και τη βανίλια. Έχουμε ένα μπαστούνάκι βανίλιας, το οποίο ο Δημήτρης θέλει, σας έχουμε πει, αυτά τα σποράκια θα τα βάλει μέσα στη ζύμη. Θα το ετοιμάσω εγώ τώρα, τα πάρω από εδώ. Για να πάρει γεύση βανίλιας η ζύμη. Αν δεν έχουμε φυσικά... Αν δεν έχουμε φυσική βανίλια. Μπαστούνάκι βανίλιας, μπορούμε να βάλουμε μια βανιλίνη, κάψουλα. Βανιλίνη είναι μια κάψουλα. Είναι... Βανιλίνη, καλά το λες. Έτσι, γιατί δεν λένε βανίλια, είναι βανιλίνη. Στην Ελλάδα έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές το θέμα ότι βάζεις γλυκά, στα γλυκά βανίλια φυσική βανίλια που είναι η μαύρη κόκκι της. Ναι. Και επειδή πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, νομίζει ότι κάτι έχει μέσα και φοβάται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, είναι πολύ καλύτερα. Και πολύ καλό προϊόν και πολύ πιο ακριβό προϊόν. Δηλαδή, αν βρίσκεται, ας πούμε, στο εμπόριο μία τάρτα ή μία κρέμα καραμελέ και να έχει μέσα αυτούς τους κόκκους βανίλιας. Πιστέψτε με, να το ζηλεύετε. Καλό, καλό, καλό υλικό, καλό προϊόν. Βέβαια. Γιατί σου έχουν κάνει παράπονα, ας πούμε, γι' αυτό. Ναι, έχει τύχει να κάνουν και παράπονα. Πάρτε πίσω το γλυκό, γιατί έχει κάτι μέσα. Έχει γίνει και αυτό. Βέβαια, δεν είναι παρεξηγήσιμο. Δεν το λέω με κακή έννοια. Προς Θεού, γιατί κανείς δεν γεννήθηκε να ξέρει. Βεβαίως. Χρειάζεται εκπαίδευση. Ούτως ή άλλως είπαμε. Η γεύση εκπαιδεύεται. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Α, πάμε σε διάλειμμα. Ναι, διακοπή τώρα για διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε αργότερα. Και μετά, κρατήστε την αναπνοή σας. Μετά θα μας πεις γιατί ζυμώνεις έτσι αυτό το που θρηματίζεις. Βέβαια, βέβαια. Θα τα πούμε όλα. Μην το προχωράς, άστα να μας το δείξεις μετά. Σε κουραμπιές είναι τώρα αυτό που σου πάει. Θα μπορούσε. Όλα τα κομμάτια. Όσο ζω, μαθαίνω. Βεβαίως. Και κάνουμε μία ζύμη, Δημήτρη.
με ένα πάτη σαμπλέ. Μία ζύμη σαμπλέ, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται, είναι σαν μπισκότο αυτή η ζύμη. Είναι πάρα πολύ τραγανή. Είναι τραγανή πολύ ακριβώς. Και αυτό. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι σε αυτή τη ζύμη ο Δημήτρης δεν έβαλε ζάχαρη κρυσταλλική, αλλά έβαλε ζάχαρη άχνη, γιατί μας είπε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν υγροποιείται, στεγνώνει πιο εύκολα η βάση της ζύμης. Λοιπόν, εγώ δίπλα εδώ. Αυτή η ντίνα που δεν είναι σαν μπισκότο, πώς λέγεται, σαγκρί. Σαμπέζ, σαρόζ, πώς λέγεται. Αχ, καλέ με έκανες και γέλασα, πάλι δεν μπορώ. Bonus. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, εδώ δίπλα έχουμε βάλει την κρέμα γάλακτος και ζεσταίνεται. Δημήτρη, πες, τι κάνω. Λοιπόν, στην κρέμα γάλακτος ρίχνουμε τη ζάχαρη. Κρυσταλλική αυτή τη φορά. Ναι. Ωραία. Το ξύσμα πορτοκαλιού. Α, το θες εδώ, έτσι, ε. Ναι, μπορούμε. Εσύ πάλι δεν το θες. Εγώ πάλι. Εσύ πάλι δεν το θες. Βλέπεις ξύσμα πορτοκαλιού και να τριχιάζεις, τι να σου πω. Έλα, βρε Θανάση. Γιατί, ρε, δεν άκουγες τι σου έλεγα με το γιο μου που έχω πρόβλημα, δεν του αρέσει το ξύσμα πορτοκαλιού. Και τι σου είπα. Έχω πάει να σκάσω δηλαδή η γυναίκα. Επειδή τι έπαθα. Ο Δημήτρης είναι μάρτυρας. Στο σπίτι μου να το πάθω τώρα αυτό το πράγμα. Επειδή τη αρέσει λίγο παραπάνω το πορτοκάλι και το χρησιμοποιεί παντού, εντάξει, τι να κάνω. Κοίταξε, επειδή είσαι μάρτυρας και τ' άκουσες αυτό. Τι σου είπα, τι της είπα πριν. Μύρισε. Έχεις με το γιο σου πρόβλημα. Μύρισε λίγο να δεις. Μωρέ μου που τα είπα τα. Μύρισε, παιδί μου. Δεν υπάρχει. Με το πορτοκάλι. Τέλειο. Έλα, Δημήτρη, πες μου τι κάνεις. Εντάξει, τώρα. Είναι λοιπόν, θέμα γούστου τώρα αυτό. Σου έχω πει 100 φορές. Δεν μπορώ να το ξέρω από το κάτω. Εντάξει, καλέ, το εμπεδώσαμε. Γιατί να ήρθες με το ξέρω από το κάτω. Έλα. Συγγνώμη, την άλλη φορά θα φέρω μανταρίνι. Λοιπόν, καλύτερα. Δημήτρη, πες μου τι κάνεις. Λοιπόν, εδώ η ζύμη μας είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται άλλο πλάσιμο. Ίσα ίσα να δέσουν τα υλικά. Αφήνουμε λίγο το ζυμάρι για να δούμε λίγο εδώ πέρα η κρέμα γάλακτος έβρασε με το πορτοκάλι. Και θα το ρίξουμε. Ό,τι έμεινε, Δημήτρη, βέβαια. Πόσα φάγαμε, Δημήτρη, σιγά. Θα πέρασε όλο το πλατό και έφαγε από δύο φορές. Ευχαριστώ. Γιατί τώρα πάει τέλος. Έλα, κουφάκο μου, έλα, αδερφέ μου, έλα. Απλά θα τα ανακατέψουμε τώρα. Ωραία, θα λιώσει εδώ η σοκολάτα. Να λιώσει εκεί πέρα η σοκολάτα. Και κάνουμε μία κρέμα γκανάς. Και κάνουμε μία κρέμα γκανάς. Έτσι λέγεται στην ορολογία την επαγγελματική. Γκανάς είναι η γέμιση για την τάρτα. Πώς λέγεται, γκανάς. Γκανάς. Είναι παχύτος. Παχύσου, ναι. Σεάς. Σεάς. Ακριβώς. Για πες τώρα, Δημήτρη, εσύ. Λένε τραχανάς. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε ένα τραχανάς σοκολάτα. Με γκανάς. Ένα σου πω. Και το βούτυρο. Έλα, βάλε και το βούτυρο να γυαλίσει. Πες γιατί βάζουμε το βούτυρο. Πες τα μωρέ, Δημήτρη. Το βούτυρο μπαίνει για να μας δώσει λίγο γεύση, πιο έντονη γεύση της σοκολάτας από τη μία. Απ' την άλλη να γυαλίσει γκανάς από το λίπος που διαθέτει. Είναι ότι δεν θα την αφήσει να σφίξει και τόσο πολύ. Γιατί λιπαρά. Θα διατηρήσει, μπράβο, το λίπος θα το διατηρήσει πιο μαλακό. Ντινάκι, χωρίς ξύσμα βέβαια τα αφήναμε αυτό, άμα θέλαμε. Ναι. Χωρίς ξύσμα ή μπορούσαμε να βάλουμε οτιδήποτε άλλο. Μανταρίνι, λεμόνι. Ωραία. Αλλά χωρίς ξύσμα έβγαινε πάρα πολύ. Και χωρίς ξύσμα νομίζω θα ήταν τέλειο. Θα έβγαινε πολύ καλύτερα από αυτό που κάνουμε τώρα. Σε κατάφερε και σένα. Σε κατάφερε και σένα. Λοιπόν. Τι θες τώρα, εδώ ξέρεις τι. Α, όχι, αυτό είναι το βούτυρο για εδώ μετά. Εδώ είναι το βούτυρο για τις τάρτες. Ναι. Θα βάζαμε το Θανάση, αλλά ο Θανάση έχει κάνει πολύ γυμναστική τις τελευταίες ώρες και. Με τα βαράκια πριν με βλέπεις. Τα βαράκια. Μπορεί, ναι. Αντέχει ο Θανάση. Δεν έχω. Εγώ με το ναυγοδάρτη έχω πρόβλημα. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε δύο περιπτώσεις. Είτε όπως έχουμε το ζυμάρι εδώ πέρα έτοιμο να το ανοίξουμε ανάμεσα από δύο φύλλα για την τάρτα μας. Ναι. Αυτό δείξε μας. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Καλό είναι να πάρετε αντικολλητικό χαρτί, λαδόκολλα όπως ξέρουμε όλοι. Βοηθάει πολύ για να μην έχουμε πρόβλημα να κολλάει το ζυμάρι στον πάγκο γιατί επάνω. Άμα είχατε τώρα το ζυμάρι χωρίς τα αντικολλητικά χαρτιά, δεν θα μπορούσατε να κάνετε αυτό. Θα κολλούσε και ο πλάστικ και θα κολλούσε και στέως τον πάγκο και θα έπρεπε να βάλετε αλεύρι. Αλλά εδώ, ακριβώς, το παραπάνω αλεύρι δεν θα κάνει τη ζύμη σαμπλέ που θέλουμε. Ακριβώς αυτό. Θα βγει πολύ πιο σφιχτή, πολύ πιο αλευρίλα. Θα βγάλει την αλευρίλα. Δεν θα είναι τόσο καλή. Και όπως πολύ βλέπετε, ωραίο είναι αυτό το κόλπο. Ξεκολλάει εύκολα χωρίς πρόβλημα. Και το κάνετε στο ίδιο πάχος, χωρίς άγχος. Και μου βγήκε λίγο πιο χοντρό, λίγο πιο λεπτό. Ωραία. Ο Δημήτρης σήμερα θα χρησιμοποιήσει μικρές ταχτελέτ, μικρά σκεύη για τάρτες. Αλλά μπορείτε ακριβώς το ίδιο πράγμα και στη μεγάλη ταρτιέρα. Οπωσδήποτε. Και στη μεγάλη ταρτιέρα που έχετε στο σπίτι σας. Αυτό έτσι, είναι μικρό. Έτσι. Γιατί κάνουμε ατομικές. Είναι πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Όταν έχετε ένα τραπέζι, πάρτε 6-7 τέτοια μικρά σκεύη για ταρτάκια. Είναι πολύ ωραία. Αυτό. Και δείχνει και πιο προσεγμένο το γλυκό. Είναι το ζυμάρι, το ίδιο. Εδώ πέρα έχουμε από πριν ετοιμάσει
ένα ζυμάρι το οποίο το είχαμε βάλει στο ψυγείο, όπως είπαμε και πριν. Μέχρι δύο ώρες όμως, όχι παραπάνω. Ακριβώς αυτό. Το οποίο βοηθάει. Ναι. Οπότε είτε το βάζουμε στο ψυγείο και όπως το βλέπετε έχει γίνει πιο γυαλιστερό, πιο λίγο, έχει καλύτερη μορφή. Είτε το βάζουμε στο ψυγείο έτσι όπως το έχουμε, το μεριδοποιούμε και το βάζουμε στο ψυγείο και το ανοίγουμε όπως το ανοίξαμε τώρα. Ναι. Είτε το ανοίγουμε κατευθείαν και όπως το έχουμε εδώ πέρα μέσα σε ένα ταψάκι στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Mm-hmm. Για να κάνουμε τη διαδικασία που να γεμίσουμε τις τάρτες μας. Ωραία. Εξαιρετικά. Να βάλουμε λίγο βούτυρο κάτι στις, στη ναι, βάση. Ναι, παιδιά, είναι my job αυτό. Δώσε το βάλω εγώ αυτό. Έλα. Αυτό είναι δουλειά του Θανάση. Παρακαλώ. Εμείς δεν μπερδεύουμε δουλειές, κατά πάρτε Θανάση. Τις δικές μου δουλειές. Ωραία, ωραία, πάμε. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι, διότι αυτό είμαστε ομάδα, δυνατή εδώ πέρα. Δεν είμαστε ότι παίξει γελάσαι. Δημήτρη, η Κανάς πόση ώρα εδώ θα πρέπει να έχει δουλευτεί. Υπάρχει κίνδυνος να σφίξει και να μην μπορούμε να τη βάλουμε στη, στην τάρτα την προψημένη ή δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα? Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Αυτή την Κανάς τώρα μπορούμε να τη βάλουμε στο μπολ και να τη δουλέψουμε με λίγο σύρμα. Για ποιο λόγο? Για να γυαλίσει λίγο περισσότερο. Α, για να γυαλίσει, ωραία. Να Μάλιστα. πάρει καλύτερη δομή. Μάλιστα. Έτοιμα είναι αυτά. Ουίσεφ. 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 Εσύ, τι θες, πώς είναι αυτό, ναι. Τελώ να βάλουμε αυτό στο ψυγείο. Ωραία. Για λίγο. Είναι καλομαθής και ο Δημήτρης. Αλήθεια. Εξπουδάσεις στη Γαλλία. Του μιλάς το γαλλικό εύκολα δηλαδή. Λίγο, ναι, εντάξει. Λίγο, όχι πολύ. Καταφέρνω. Έλα που έχω μπλέξει εδώ πέρα με τους Παριζιάνους. Βρε, τι γίνεται. Όταν φτιάχνετε την κανάστα στην αρχή νομίζετε ότι μπορεί να σας έχει κόψει, να σας φαίνεται λίγο σπηριασμένη. Πώς θα κόψει η κανάς, τι εννοείς? Να φαίνεται ότι έχει κόψει, ότι δεν έχει καλή, ναι, ναι. καλή υφή. Δεν έχει πρόβλημα, είναι πάρα πολύ απλό. Εφόσον πέφτει κάτι ζεστό μέσα στη σοκολάτα, που η σοκολάτα έχει και αυτή τα δικά της λιπαρά, ναι. φυσιολογικό είναι να διαχωριστούν τα λιπαρά και να φαίνεται ότι έχει χαλάσει. Ενώ δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο άγχος. Μάλιστα. Γι' αυτό τώρα, όπως την ανακάτεψες με το σύρμα, θα δεις ότι σε λίγο θα είναι πολύ καλύτερα. Θα ομογενοποιηθεί και θα αρχίσει να γυαλίσει. Έτσι ακριβώς. Θα ενωθούν τα λιπαρά όλα. Αυτό και τη σοκολάτα και το. Τέλεια. Πάντως... Λοιπόν, να το στήσουμε τώρα. Δημήτρη μου, να προλάβουμε γιατί πρέπει να έχουμε. Βέβαια. Η λαδόκολα έχουμε προθερμάνει. Παρακαλώ. Πόσες χρησιμότητες έχει, δεν μπορώ να το πιστέψω δηλαδή. Η λαδόκολα, ναι, μεγάλη ανακάλυψη. Πόσες χρησιμότητες έχει η λαδόκολα? Είναι μεγάλη ανακάλυψη. Τι θα βάλει τώρα εδώ? Θα βάλουμε εδώ πέρα τι θα το στήσουμε. Όχι, βάλτε. Ναι. Φέρτε το μα, μα συγχωρεί πολύ. Θανάση, φέρτε. Παιδί! παιδί! Μπορείς να φέρεις λίγο τη λαδόκολα, παιδί! Βεβαίως, κυρία μου! Δημήτρη μου, θα το βάλουμε εδώ το ένα, να δείξουμε πώς γίνεται. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους... Στους 160 βαθμούς. Τόσο λίγο θέλεις. Θέλει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ναι. Προκειμένου, ναι. Και θα βάλει εδώ ο Δημήτρης τη ζύμη που κάναμε, θα στρώσει στην ταρτιέρα και θα το βάλει μετά. Να προψηθεί, να ψηθεί δηλαδή μόνη της η βάση. Για πόση ώρα, Δημήτρη, στους 160? Για περίπου 10 λεπτά. Για περίπου 10 λεπτά. Μόνο. Φτάνουν 10 λεπτά. Ναι. Ερώτηση, Χριστός, Δημήτρη, Χριστός. Αν είχα μεγάλο σκεύος. Άμα είναι μεγάλο το σκεύος, θα το δούμε ανάλογα το φούρνο μας, βέβαια. Πάντως, έχετε πάνω κάτω, Πάνω κάτω. Πάνω κάτω, στους 160. Ωραία. Τώρα θέλει ένα μαχαίρι να του δώσεις μετά για να κόψει το γύρω-γύρω. Δεν θα προλάβουμε, Θανάση. Αγάπη μου γλυκιά, δεν θα προλάβουμε. Να σε αφήσω ξεκρεμασμένη με τίποτα. Δεν θα προλάβουμε. Κρεμασμένη, ας πούμε, στον αέρα με τίποτα. Στον αέρα. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Θα προλάβουμε τα πάντα. Λοιπόν, βλέπετε πώς το κάνει ο Δημήτρης. Βάζει τη ζύμη, γιατί θέλω να προλάβουμε να στολίσουμε και το έτοιμο. Ωραία. Okay. Ωραίο. Ωραίο και εύκολο. Και όπως... Για να το ψήσεις δεν βάζεις επάνω βάρος? Όχι. Απλά θα την τρυπήσουμε με ένα πυρουνάκι. Εδώ. Αυτό το με πυρουνάκι είναι καλύτερα νομίζω. Γιατί βρε πηγαίνει καλύτερα πυρουνάκι? Γιατί το μαχαίρι έχει μόνο ένα και το πυρουνάκι έχει τέσσερα. Α, εννοείς κερδίζεις χρόνο. Άστο σε μένα αυτό, Δημήτρη. πάρε σε παρακαλώ. Εδώ λοιπόν, είναι το έτοιμο. Έτσι, είναι μόλις το έτοιμο, έχει ψηθεί. Βλέπετε. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Χωρίς πρόβλημα. Ωραιότατα. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, θα σου δώσω τώρα ένα κουτάλι, τι θέλεις. Ένα κουταλάκι, ορίστε. Μπράβο, για να σερβίρουμε την κανάς. Κάνε από εδώ και εγώ θα σου φέρω και τα έτοιμα. Πολύ ωραία. Που έχει πήξει λίγο η σοκολάτα. Τα έχουμε εδώ έτοιμα. Όπου ομορφιά. Να προλάβεις να μας κάνεις και το κόλπο με το πορτοκάλι, παπά. Άσε να το κάνω εγώ αυτό, Δημήτρη. Άσε να το κάνω εγώ αυτό.
άστο σε μένα. Ωραία. Και εσύ ασχολήσουμε το πορτοκάλι για να το στολίσουμε. Ωραία. Ωραία. Τι θες, Δημήτρη? Αυτό, Θανάση, τρώγεται έτσι πάρα πολύ ωραία. Αν δεν είχε το πορτοκάλι, θα το είχα φάει ήδη. Άντε καημένε. Πορτοκάλι είναι που κάνει τη διαφορά. Σε βάλω με το Στέλιο να κάνεις παρέες. Με το Στελάκι. Ο Στελάκης κάτι ξέρει, έχει γούστο. Μου. Ο Στέλιος αποτελεί την... πώς το λένε? Στέλιος. Αποτελεί την δικαιολογία ουσιαστικά για σένα και την ευκαιρία να ξεπεράσεις το σύνδρομο του πορτοκαλιού. Καταλαβαίνεις. Και να πας στην κουζίνα σου σε άλλα επίπεδα πλέον. Χωρίς πορτοκάλι. Χωρίς πορτοκάλι και χωρίς πάπρικα. Ναι. Πάπρικα, όχι, μας αρέσει πάπρικα. Α, πάλι καλά. Λοιπόν, πολύ απλά. Ένα λεπτό. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Απλό, λιτό, να κόψουμε εύκολο. Το ένα να δοκιμάσουμε. Ναι, βέβαια.